Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Επί το λόγο σου» αυτή την καινούργια χρονιά ξεκινάμε και πάλι την εκπομπή η οποία σα σκοπό και στόχο της έχει να φέρνει στις ακοές σας και στις οθόνες των υπολογιστών σας το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη η προσωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί άλλη μια χρονιά επιτρέπει να εξελιχθεί η εκπομπή μας, να συνεχιστεί η εκπομπή μας, να ακούγονται τα μηνύματα του Λόγου του Θεού, να γίνονται πραγματικά τα εδάφια μέσα σε όλους εμάς ζωή και δύναμη, οι οποίοι πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας βέβαια, γιατί αυτή η εκπομπή δεν θα είχε κανένα νόημα, αν και εσείς από τα σπίτια σας δεν παρακολουθούσατε αυτή την εκπομπή που για μας είναι ένα σημείο και ένα σημάδι έτσι ώστε να μας αποδεικνύεται το έργο αυτό συνεχίζεται και πραγματικά υπάρχει καλός καρπός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα όπως και κάθε φορά, όπως γνωρίζετε, έχουμε επιλέξει ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού να το διαβάσουμε και το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει την ερμηνεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού δίνει απαντήσεις για κάθε πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού όταν έρχεται καθαρός και ανώφθευτος δίνει δύναμη μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και έτσι μπορούμε να σταθούμε μέσα σε αυτά τα προβλήματα τα οποία τυχόν έρχονται στις ζωές μας για να τα υπερνικήσουμε, όχι όμως μόνοι μας, αλλά με τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού του Πατέρα Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε επιλέξει σήμερα ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι στην, στον Δανιήλ, τον προφήτη Δανιήλ. Είναι το σίγμα κεφάλαιο και το 25 εδάφιο. Θα διαβάσουμε ε, τρία εδάφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. <coughs> Για όσου έχουν τις ε, γραφές του του Βάμβα είναι στη σελίδα 793 και θέλουν να παρακολουθήσουν. Τότε έγραψε Δαρείος ο βασιλιάς, προς πάντα στους λαούς έθνη και γλώσσα στους κατοικούντες επί πάσα της γης. Ηρήνιας πληθυνθεί εις εσάς. Δια τα δι γη εξεδόθη παρεμού, εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσι οι άνθρωποι και να φοβούνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ, διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιόν σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί, τη γη, επί της γης, ώστις ελευθέρωσε το Δανιήλ εκ της δυνάμεως των Λεόντων και ευημέρισε αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έχουμε ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει η χώρα, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ένα διάταγμα βασιλικό Στην ε, τότε γνωστή ε, Στο τότε γνωστό κόσμο Από έναν άνθρωπο Από έναν άνθρωπο ο οποίος Θα λέγαμε σήμερα με την διάλεκτο Την οποία χρησιμοποιούμε Ήταν ο πλανητάρχης Ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς Ο Δαρίος, ο Βαστιλέας Η βασιλεία αυτού είχε δεσπόσει Και είχε γίνει τόσο μεγάλη Όπου όποιος ήταν Κάτω από την δεσποτεία και τη βασιλεία Ήταν σχεδόν ο, ο, ο γνωστός κόσμος θα λέγαμε, ευχαριστώ με τον Κύριο. Και φαίνεται μια διαταγή η οποία επίκεντρο είναι ο Θεός. Ο Θεός του Δανιήλ. Υπάρχει μια διαταγή και ένα κείμενο το οποίο πραγματικά δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Δοξάζεται ο Πατέρας Θεός ο αληθινός και ζωντανός Θεός από το διάταγμα ενός βασιλιά ο οποίος είναι βασιλιάς του κόσμου αυτού νου. Και μάλιστα δεν έχει και καμία πραγματικά, καμία σχέση με τον λαό του Θεού, αντιθέτως θα λέγαμε ήταν εχθρός του λαού του Θεού, είχε κατακυριεύσει τα εδάφη των ε, Ιουδαίων, όλα τα βασίλεια τα είχε κατακυριεύσει, ήταν υπό τις διαταγάς αυτού νου. Ο λαός του Θεού είναι διασκορπισμένος, δεν υπάρχει σε συνοχή, όλοι είναι καταδυναστευμένοι κάτω από αυτήν την κυριαρχία, αυτού νου του ανθρώπου και όμως, και όμως ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από τα χείλη αυτού του, νου του ανθρώπου και μάλιστα μέσα από τις γραφόμενες διαταγές αυτού νου του ανθρώπου, δοξάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, όλο το σχέδιο του Θεού από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη, έτσι όπως μας το περιγράφει ο αψευδής λόγος του Θεού, είναι για ένα λόγο. Για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Για να φανερωθεί ότι ένα είναι ο Θεός και ότι τα πάντα δημιουργούνται και κινούνται κάτω από τις δικές του εντολές. Και είναι θαυμαστό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν γνωρίζει προσωπικά τον Θεό Θεός, δεν τον έχει ε, 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 επισκεφτεί και δεν τον έχει σαν ε, ε, δικό του λαό, από αυτόν τον άνθρωπο και από αυτόν τον άνθρωπο να δοξάζεται. Όμως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αυτό είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες που θέλουμε να ε, ε, δούμε σήμερα, σε αυτό είναι που θέλουμε να ρίξουμε φως σήμερα. Η επιθυμία του Θεού και το σχέδιο του Θεού είναι πραγματικά να δοξαστεί. Και θα δοξαστεί ο Κύριος. Θα δοξαστεί ο Θεός. Θα υψωθεί το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Παν γόνι μας λέει ο Λόγος του Θεού θα κλείνει μπροστά σε Αυτόν. Και πουράνιο και επίγειο και, επίγειο και καταχθόνιο. Και θα λάβει τη δόξα που του ανήκει και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτό το οποίο θα εστιάσουμε σήμερα είναι ότι για να φανερωθεί η δόξα του Θεού υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Σε μία θα ρίξουμε φως σήμερα. Και αυτή είναι ότι ψάχνει να βρει ανθρώπους έτοιμους να σταθούν μέχρι τέλος πιστοί σε αυτό το οποίο λάβανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ένας τέτοιος άνθρωπος όχι, δεν είναι ο Δαρείο. Δεν είναι ο Δαρείο που μέσα, δι, μέσω δι αυτού δοξάζεται το όνομα του κυρίου. Είναι ένα άλλο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που έχει λάβει σταθερή απόφαση μέσα στη ζωή του να μην μοιανθεί μετά του κόσμου. Ένα άνθρωπο ο οποίο, αν και βρίσκεται νέο στην εξορία και μάλιστα εχμάλωτο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Θα μπει μέσα στην καρδιά του, έτσι όπω μα λέει ο λόγο του Θεού, να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέα. Και αυτό είναι ο Δανιήλ. Ένα άνθρωπο ο οποίο προτίμησε, ευχαριστούμε τον κύριο, να κακουχείται, θα λέγαμε, παρά να απολαύσει αυτή την πρόσχερη α, 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 απόλαυση τη αμαρτία, την οποία του έδινε το να αφομοιωθεί με τα πράγματα του κόσμου. Ο Δανιήλ από νέο έχει πάρει σταθερέ αποφάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα αρνηθεί την, το Λόγο του Θεού, δεν θα αρνηθεί αυτό το οποίο έχει πάρει από τους πατέρες του, δεν θα αρνηθεί την πίστη του στον έναν και αληθινόν Θεό. Δεν θα ξεχάσει την ιστορία και την επέμβαση που κάνει ο Θεός μέσα στον ε, ε, λαό του και θα ενθυμείτε πάντοτε ότι αυτός ο ζωντανός και αληθινός Θεός μέλει να δοξαστεί αρκεία ο ίδιος να σταθεί στο θέλημα το ειδικό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο αυτός να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Μόνο αυτός να ευρεθεί άμωμος, ακέραιος και έτοιμος να εκτελέσει τη Βουλή του Θεού χωρί να δολώσει το λόγο του Θεού, χωρί να βάλει, τα λέγαμε, νερό στο κρασί του, χωρί να έρθει σε περιορισμού, σε ε, ταλαντεύσει, σε ε, σημεία έτσι ώστε να διαδικάζεται την αλήθεια. Ευχαριστώ με τον κύριο. Αυτό είναι ο Δανίηλ. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ο Θεό δοξάζεται. Γιατί όπω προείπαμε, αυτή η σταθερή του απόφαση από νέο όπω ήταν, ευχαριστούμε τον κύριο, θα παραμείνει διαχρονικά μέχρι αυτή την ώρα που μεγάλο πλέον στην ηλικία, ευχαριστούμε τον κύριο, θα βρεθεί να, σε μία θέση, η οποία είναι μία θέση αμέσως θα λέγαμε μετά το βασιλιά. Και θα μας πει ο λόγος του Θεού ότι εφάνει λέει αρεστόν στο δαρείο να κατακτήσει να καταστήσει επί του βασιλείου 120 ατράπα για να είναι φόλου του βασιλείου και επ' αυτού τρει προέδρου, εις τον οποίο εις τον ήταν ο Δανιήλ, ευχαριστούμε τον, τον κύριο, για να αποδίδουνε, λέει το λόγο, ισαυτούς αυτού τι ατράπε ούτε και, βασιλεί, και ο βασιλέας να μην ζημιώνεται. Τον έβαλε λοιπόν μέσα στο βασίλειό του, τον έθεσε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος των προέδρων, ευχαριστούμε τον Κύριο, ένας άνθρωπος όμως που δεν ήταν μέσα από το λαό του Δαρίου, του Βασιλέα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος εχμάλωτος μέσα από το, τους Ιουδαίους, μέσα από τους λαούς τους οποίους είχε κατακτήσει ο, ο, ο Δαρίο ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε ο Δανιήλ ούτως, προτιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξοχο ή το εν αυτό και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτό εφόλου του βασιλείου. Αυτό είναι που αυτή τη δόξα του την παραδίδει ο βασιλιάς, ο Δαρίο, όμως εμείς γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι δόθηκε από τον βασιλιά Δαρίο, αλλά υπήρχαν προϋποθέσεις οι οποίε δεν ήταν σε αυτόν εδώ τον κόσμο μόνο τον, τον γήινο, τον ανθρώπινο, αλλά υπήρχαν και η πνευματική μεριά του Δανιήλ, η πνευματική ζωή του Δανιήλ, η οποία του απέδιδε τελικά καρποφορία και μέσα στη ζωή του. Γιατί όπως, όποιος πιστεύει με όλη του την καρδιά στον έναν και αληθινόν Θεόν, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τι θα γίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο θα βρίσκει χάρη λέει ο λόγος του Θεού ενώπιον των ανθρώπων αλλά και θα απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Αυτό έκανε ο Δανιήλ. Και ξέρετε φίλοι και φίλες ο Θεός δεν άλλαξε. Ο Θεός είναι έτοιμος να αποδώσει και να συστήσει οποιοδήποτε άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σταθεί όπως ο Δανιήλ στάθηκε. Γιατί και αυτό είναι ένα άνθρωπο. Η γραφή δεν μα παρουσιάζει κάποιου σούπερ ήρωε. Δεν μα δείχνει κάποιε μη ανθρώπινε μορφέ, αλλά είναι άνθρωποι ομοιοπαθεί με όλου εμά. Τι είναι λοιπόν η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συμβεί και σε μένα ναι, αλλά και σε σένα ναι, σήμερα. Αυτό το οποίο συνέβη στο Δανιήλ, δηλαδή να βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού και να ευωδώνεται μέσα στη ζωή του, ανάμεσα στους ανθρώπους. Ποια, ποια, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το μυστικό, το οποίο χρειάζεται να μάθουμε σήμερα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο λόγος του Θεού δεν είναι δυσνόητος, ο λόγος του Θεού δεν είναι να τον αποκρυπτογραφήσεις, ο λόγος του Θεού είναι απλός, αληθινός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ακριβώς αυτά τα, αυτά τα εδάφια τα οποία αποδεικνύουν και φανερώνουν σε εμά ποια είναι η οδό, την οποία, αν θέλει ο άνθρωπο, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό. Εάν θέλει και τα ακολουθήσει, τότε θα βρεθεί μπροστά στα ευεργετικά αποτελέσματα του λόγου του Θεού και στη ζωή σου, αλλά και στην ζωή την οποία προσμένουμε να κληρονομήσουμε. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια ότι ο, εν ελευθερία ο Θεός απλώνει μπροστά μας το λόγο Του, μας φανερώνει τις επαγγελίες Του και τις υποσχέσεις Του, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε όλους όσους πάρουν την καλή απόφαση. Σήμερα λοιπόν, αν με παρακολουθεί, λάβε μια σοβαρή απόφαση μέσα στη ζωή σου, να υποτακτήσεις και να δουλωθείς μπροστά στον τέλειο νόμο της ελευθερίας για να απολαύσεις σε αυτήν εδώ τη ζωή αλλά και να, να ζήσεις σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαύσεις και την αιώνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο Δανιή λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος εξ αρχής έχει πάρει σταθερές αποφάσεις. Βεβαίως μέσα στο διάβα της ζωής του μέσα σε αυτή την περίοδο την οποία επιτρέπει ο Θεός να βρεθεί και να ζήσει σε αυτήν εδώ τη ζωή, για όλα αυτά τα οποία έχει λάβει απόφαση να εκτελέσει, θα δοκιμαστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πραγματικά η πίστη μας στον αληθινό και ζωντανό Θεό είναι βιωματική. Δεν, είναι, δεν λαμβάνει χώρα μόνο στο επίπεδο το πνευματικό, αλλά και στο βιωματικό. Δηλαδή ο Δανιήλ το πιστεύω του θα το ζήσει. Και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και πάνω σε αυτή την οδό να περπατήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα εισέλθει μέσα στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον κύριε κύριε. Δεν θα εισέλθει μέσα στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος μόνο με το στόμα λαλεί. Αλλά ποιο θα εισέλθει, κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, αυτό ο οποίο ακούει, και εδώ είναι το πνευματικό πεδίο: το ακούμε, αλλά και το εκτελούμε, και αυτό είναι το ανθρώπινο. Αυτό είναι η άλλη μεριά των πραγμάτων που γίνονται εκτελεστέ του λόγου του Θεού και όχι επιλύσμονε ακροατέ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο Δανειή, λοιπόν. Και κάθε άνθρωπο ο οποίο θα πάρει μέσα στην καρδιά του τη σταθερή απόφαση να διεκδικήσει την κληρονομιά και τι υποσχέσει του Θεού, τι επαγγελίε που όλο ο λόγο του Θεού εντέλεται για όλου του ανθρώπου, ιδιαιτέρω για μα σήμερα, καλείται να αποδείξει την πίστη του με τα έργα του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί η πίστη άνευ έργων είναι νεκρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Δανιήλ λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να είναι πρόεδρο των Προέδρων, ένα βήμα πίσω από το Βασιλιά, αλλά θα έλεγε κανένα σαν, σαν άνθρωπο ο οποίο ήταν σύμβουλο του Βασιλιά, θα γνώριζε ακόμα περισσότερα. Βρίσκεται στο στόχαστρο των ανθρώπων οι οποίοι είναι γύρω του. Και εδώ καλείται την πίστη του να τη δοκιμάσει. Και έψαξαν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, πώς θα τον φέρουν έτσι ώστε να είναι κατηγορούμενος. Πώς να βρουν κάτι για να τον κατηγορήσουν. Και ψάξανε και ιχνηλατήσανε, είδανε και τη ζωή του και δίδανε ότι δεν υπάρχει σε αυτόν ουδεμία πρόφαση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ουδεμία, ουδένα μάρτημα. Διότι το πιστός και δεν ευρέθη εν αυτόν ουδέ ένα σφάλμα ούτε αμάρτημα ευχαριστούμε τον Κύριο. Περιπάτησε, Αγίος, Σοφρόνος και Ευσεβός γιατί το Πνεύμα του Θεού και η Σοφία του Παντοδυνάμου ήταν επάνω του. Θέλεις να γίνεις ένας από αυτούς. Θέλεις να γίνεις και εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος θα περπατάει μέσα στην ακαιρεότητα, στην αλήθεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα αποφεύγει τα σφάλματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρίσκεται ουδέν πτέσμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλείσαι λοιπόν να μπει μέσα στο Λόγο του Θεού και να εκτελέσεις ακριβώς αυτό το οποίο εντέλεται ο Λόγος του Θεού σαν πιστός και φρόνιμος δούλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο θα εκτελέσει το βασιλικό νόμο, δηλαδή το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπο ο οποίο θα πάρει στην καρδιά του την απόφαση να περπατήσει όχι σύμφωνα με την καρδιά του, αλλά σύμφωνα με το γεγραμμένο λόγο και μείνει πιστό αυτόν, θα είναι ο άνθρωπο ο οποίο πραγματικά θα είναι δούλο, πιστό και αγαθό μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά και αυτόν τον άνθρωπο θα τον συστήνει ο κύριο. Παρά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, για να μην στεκόμαστε, γιατί ο χρόνο κυλάει, οι άνθρωποι αυτοί καταλάβανε και βρήκανε την Αχίλιο Πτέρνα θα λέγαμε, έτσι φανταστήκανε, έτσι είπανε. Εννοήσαν λοιπόν και καταλάβανε ότι δεν μπορούν να βρούνε, δεν μπορούμε να βρούμε καμία πρόφαση εναντίον του, δα, του, δαρίου, εκ, του, του Δανιήλ, εκτός και αν έβρομε τι εναντίον αυτού, εκ του νόμου του Θεού αυτού. Χριστούμε τον Κύριο. Πονηροί άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παγιδεύσουν τον, άθ, τον άνθρωπο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι υποκινούνται από τον εχθρό της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά και για το ιδίον συμφέρον. Έτσι λοιπόν πείθουνε το δαρείο, το βασιλιά, να, υπάρξει, να, να, να βγει ένα διάταγμα, ευχαριστούμε τον Κύριο, το οποίο και ένα ψήφισμα, έτσι ώστε να απαγορευτεί ότι ω τη κάνει αίτηση την άπαρο οποιοδήποτε θεού ή ανθρώπου ω τριάκοντα ημερών εκτό παρασού βασιλέα, αυτό να ρηφθεί στο λάκκο των δελεόντων. Όποιο κάνει αίτηση άλλο θεό, είδωλο, δεν ξέρω τι, ε, παρά μόνο σε σένα βασιλέα, τότε αυτό να, μπει μέσα στο λάκκο με τα λεοντάρια για να παγιδεύσουν τον ε, ε, Δανιήλ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί, γιατί ξέρανε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος πιστός, ο οποίος δεν έλειπε η μέρα μέσα στη ζωή του που να μην επικοινωνεί με τον πατέρα του τον Θεό, να μην πέφτει στα γόνατα και να προσεύχεται και να δοξάζει τον λυτρωτή του, τον, 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 τον Θεό του, το σωτήρα του. Αυτόν ο οποίος δίνει τις μάχες για την ψυχή του. Δεν υπήρχε μέρα ο Δανίλη ευχαριστούμε τον Κύριο, Επίστη λοιπόν ο Δανιήλ, ο, ο Δαρίος σε αυτή την, το διάταγμα από όλους τους άλλους τους σατράπες, ευχαριστούμε τον Θεό και έρχεται η ώρα, ε. έρχεται η ώρα που ο Δανιήλ θα πρέπει να φανεί πιστός και τώρα. Και αυτό θα κάνει, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα σταθεί αμετακίνητο στη θέση του. Θα σταθεί εκεί που πραγματικά ο Θεός τον θέλει. Και όταν ο δαρίο. Αντιλαμβάνεται το λάθο το οποίο έχει γίνει, η παγίδα την οποία έχει στηθεί μπροστά, και αυτό πέφτει σε αδειμονία και σε θλίψη. Γιατί ξέρει ότι ο Δανιήλ είναι άνθρωπο, τον οποίο ο Θεό έβαλε δίπλα του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όμω, μην μπορώντα να κάνει πίσω για τη θέση του, πιέζοντά τον και οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει την παγίδα, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Δανιήλ ο άνθρωπος του Θεού θα βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή θέση, ε. ευχαριστούμε τον Θεό, και προσέταξε ο βασιλιάς και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν στο το λάκκο των Λεόντων και ελάλησε δε ο Δανιήλ και είπε προς τον Δανιήλ, ο, ο, ελάλησε ο βασιλιάς και είπε προς τον Δανιήλ, ο Θεός σου τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι μαρτυρία είναι αυτή που έκανε ο Δανιήλ μέσα στη ζωή του. Όλη του ζωή ήταν μια ζωή η οποία ύψωνε και εδραίωνε τον Άγιον Θεό μέσα στη ζωή του. Σύστηνε το Αυτόν και κανέναν άλλονε. Μακάρι είμαστε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αν μπορέσουμε κι εμείς μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε αυτά τα προβλήματα τα οποία υψώνονται και ανορθώνονται μπροστά μας, να μείνουμε αμετακίνητοι, συστήνοντας Έναν Θεό ζωντανό, έναν Θεό ο οποίος θέλει να ενεργήσει, έναν Θεό ο οποίος θέλει να σώσει, να ελευθερώσει, να θεραπεύσει, να κάνει μεγαλία, τεράστια. Και γι' αυτό ψάχνει εσένανε. Και γι' αυτό ψάχνει εμένα εσένανε. Για να φανεί δυνατόν. Δυνατό ο κύριο των δυνάμεων πρέπει να βρει ένα λαό ο οποίο είναι έτοιμο να μείνει στερεό και αμετακίνητο και να συστήνει μόνο το όνομα του κυρίου των δυνάμεων, ό,τι και να γίνει. Θέλει να είσαι ένα από αυτού. Θέλει να είσαι άνθρωπος ο άνθρωπο ο οποίο εν τέλει θα εντέλεται τη δικαιοσύνη του Θεού και θα ζει σοφρόνο, δικαίω και ευσεβό, συστήνοντα μόνο τον ένα και αληθινόν Θεό. Ιδού λοιπόν ο καιρό ευπρόζεκτο. Ιδού η μέρα την οποία θα λάβει σοβαρέ αποφάσει. Και αν βρεθεί μέσα στην ταλαιπωρία και στο θάνατο, μάθε απόψε ότι μαζί σου μέσα στην κοιλάδα του θανάτου, μέσα στο λάκκο των Λεόντων, θα είναι ο βασιλιά τη ειρήνη. Θα είναι ο Θεό ο ισχυρό, θα κρατάει τη δεξιά σου και θα σου οδηγεί, εάν εσύ πιστεύει ότι αυτό λέει λόγο και γίνεται και ευχαριστούμε τον κύριο γιατί το τέλος του Δανιήλ αγαπητοί μας φίλοι δεν ήταν να βρεθεί κομματιασμένος μέσα στα λιοντάρια, μέσα στο, στο λάκο των λεόντων. Δεν ήταν αυτό το τέλος που θα δόξαζε τον αιώνιον Θεό. Όχι. Το τέλος του Δανιήλ είναι να βρεθεί μαζί με τον Κύριο έχοντας δοξάσει σε όλη του τη ζωή από την ώρα που πήρε απόφαση να περπατήσει μαζί του μέχρι το τέλος να μην τον αφήσει αλλά να τον ακολουθήσει ακριβώς πάνω σε αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού του φανέρωνε για να εκτελεί. Ήθε λοιπόν αυτούς τους δύσκολους και πονηρούς καιρούς να εμπιστευτούμε και εμείς έτσι σαν τον Δανιήλ τον αψευδή Λόγο του Θεού. Για ένα είμαι βέβαιος, ότι αν δεν έχεις πάρει την απόφαση να το κάνεις μέχρι σήμερα, ευχαριστούμε τον Κύριο, πάρτινε και η ζωή σου θα βαίνει αυξανόμενη βρίσκοντας χάρη ενώπιον του Θεού και ευωδούμενος ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και βρίσκοντας χάρη ενώπιον των, των ανθρώπων και ευωδούμενος από τον Παντέρα των Πνευμάτων και πάσης αρκώς. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να μας κρατήσει πιστούς μέχρι το τέλος και να μας αξιώσει να είμαστε άνθρωποι που μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τα, τις δυσκολίες μας, μέσα από το διάβα μας και την παραμονή μας σε αυτόν τον εφήμερο κόσμο να μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν.